Πρόβλημα ήταν το μαλλί. Όχι, όλα τα λέγανε ωραία. Ξεκινάμε από τα αυτό που φέρονται. Επειδή είπαμε πόσο όμορφη είναι. Και δεν μ' άρεσε το σκίσιμο που ήταν εδώ, στην περιφέρειά της. Έλα λίγο κάτω να ήταν. Το σκίσιμο, δηλαδή είναι ένα ρούχο μακρύ, σε μπες χρώμα. Ήταν σαν κουρτίνα, ρε ζητή. Τι ρούχο, τι ρούχο. Δεν ξέρω τι είναι. Ρομαντικό, ήθελε κάτι. Πολύ καλή σχεδιαστέ η Ντεζόμ, δεν το συζητώ. Αλλά δεν μ' άρεσε εμένα τα μαλλιά. Μπορεί στο τελικό να είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, αν και νομίζω ότι είναι η ίδια εμφάνιση. Και η Ντεζόμ είναι πολύ μαρμαρωμένη. Ακριβώς. Σαν άγαλμα. Εμένα ήθελα κάτι να κάνω. Για να σου είμαι ειλικρινή, να καταθέσω τη δική μου άποψη και μιλάτε κι εσεί που είστε και η καδίληνα αρμόδη. Περίμενα κάτι πιο. Κάτι πιο εντυπωσιακό. Ένα έβριμα που θα έκανε την Ευρώπη να μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο το έβριμα. Δεν το κατάλαβα ποτέ, είναι η αλήθεια. Ξέρεις τι, νομίζω ότι είχαμε μεγαλύτερες προσδοκίες λόγω της ομάδας η οποία είχε αναλάβει το. Είχες μεγάλες απαιτήσεις. Και λόγω του ότι Λάζαρεφ ήταν πέρσι τρίτος και ήταν η ίδια ομάδα. Εγώ, παιδιά, αυτό που είδα χθες. Συγκριτικά δηλαδή με αυτά που κάνανε τις προηγούμενες χρονιές. Παίζει ρόλο και το μπάτζετ σε αυτό. Κοίταξε να δει. Ο Φωκάς έχει κάνει παπάδες στην Eurovision. Δηλαδή, βλέπαμε όλοι και μέναμε με το στόμα ανοιχτό. Χθες αυτό που είδαμε. Ήταν αδιάφορο. Σε έχει κάνει τι παπάδε με τι άλλε χώρε. Αυτή πιο χρονιά. Λόγω χρημάτων, δηλαδή, εσύ. Όχι, όχι. Κάθε χρονιά στη Eurovision υπάρχει και μία τάση. Μήπως φέτος αυτό το minimal είναι αυτό που τελικά μπορεί να κερδίσει. Δεν νομίζω ότι ήταν απλά minimal αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν, ρε παιδί, κάτι ήθελε να περάσει. Πού το καταλάβαμε. Καταρχάς αυτό το έβριμα με τον τοίχο που έβλεπαμε την αναδυόμενη έτσι ντέμι να ανεβαίνει, δεν φαινόταν καν στην τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό, παιδιά, σκηνοθετικά ήταν περίεργο. Ήταν λίγο φωλό. Δεν πέρασε. Δηλαδή, ήταν λες και ήταν Windows 98. Δηλαδή κατάλαβες. Δεν το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει ότι κάτι μπορεί να χαθεί και έχει την εμπειρία ο Φωκάς και το ξέρει πάντα. Κάνει 2-3 τρικάκια, όχι μόνο ένα. Αυτή τη φορά που πάλι είχε παραπάνω, δεν φάνηκε κανένα. Νομίζω ότι μέχρι τον τελικό του Σαββάτου θα διορθωθούν. Μακάρι, γιατί έχουν την εμπειρία και θα διορθωθούν. Έχουν πρόβα, έχουν και τελική πρόβα. Θυμάμαι ότι κάποιες φορές, ρε παιδί μου, όταν έχεις μια πολύ δυνατή φωνή, βάζεις εκεί και μια φρεσκάδα. Αυτό δηλαδή, μήπως επίτηδες. Βέβαια, να ξέρεις, αυτό ισχύει πιο πολύ στις μπαλάντες. Μα έβαλε το στείνεις έτσι. Υποτίθεται ότι το τραγούδι είναι χορευτικό, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι dance κομμάτι. Εγώ δεν είδα να χορεύει η Ντέμι. Η Ντέμι γενικά δεν πολύ κουνιέται. Η αλήθεια είναι. Η Ντέμι παίζει στο Μαμά Μία που χορεύει. Άλλο το music. Γενικά το στυλ της είναι αυτό. Πιο κυριλέ, πιο σοφιστικό. Εγώ περίμενα να δω, παιδιά, και την Ντέμι. Εγώ περίμενα να δω και την Ντέμι να χορεύει. Ακριβώς, Κώστα. Φουρέιρα δεν είναι, αλλά. Θέλει κάτι όμω. Αλλά φαντάζομαι ότι να κουνηθεί μπορεί, ρε παιδιά. Δύο παιδιά έχουν λευκές χώρες, αλλά η Ντέμι ήταν ακίνητη. Είναι dance χώρο. Κώστα, η Ντέμι που λέει πιο πολύ τη φωνή της. Αυτό που λέμε όντως έχει δίκιο, δηλαδή και η Φέη και η Σάσα. Είναι πολύ πιο σοφιστική. Ναι, αλλά την παράσταση την έκλεψαν πολύ. Δηλαδή σε ένα χορευτικό κομμάτι ο τραγουδιστής δεν κινείται. Δεν σου είπα να είμαι ακίνητος, αλλά η Ντέμι που λέει πολύ περισσότερο. Ήθελα μία χαριτομενιά. Έστω μία. Ήταν μαρμαρωμένη. Αυτή τη συνέντευξη που έγινε μετά. Ως το σκηνοθετικό έβριμα το περίμενα εντυπωσιακό. Στην τηλεόραση εγώ δεν κατάλαβα. Δεν φάνηκε, ναι. Στη συνέντευξη που έγινε μετά η κάμερα πήγε τη CBU πάνω στους χορευτές και έμεινε εκεί και ρωτήσανε γιατί. Τους έκανε, λέει, εντύπωση πόσο όμορφη ήταν και το σπασουάρ που φόραγαν μέσα από το λευκό κολάν. Αυτό σημαίνει ότι η Ντέμι πέρασε πιο παρατήρητη. Έγινε χθες. Το σπασουάρ τι είναι, με συγχωρείτε, δεν γνωρίζω. Το σπασουάρ είναι αυτό που φοράζει, παιδί μου, από μέσα, που φοράνε οι αθλητές για να πει ωραία αυτά. Ναι, έγινε χθες χαμός με αυτό. Που έβλεπε το δει σήμερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή. Έχει ωραία φωνή και είναι ωραία κοπέλα. Από εκεί πέρα μιλάμε για το τέλειο, έτσι. Ναι, απλώς αυτοί ξέρουν καλύτερα, λέω. Και εμείς έχουμε την άποψή μας όμως. Λέω, μήπως φέτος αυτό τελικά που θα κερδίσει είναι το μήνυμα. Θα είναι μια πολύ ωραία φωνή, έτσι. Μια αξιοπρεπή μοντέρνα. Καλά, μάλλον θα κερδίσει ένας γορίλας. Η αλήθεια είναι ότι τα παρατράγουδα κόπηκαν. Όπως αυτό με την κοτσίδα. Δηλαδή, μήπως πέρασε εκείνη η τάση που ήταν στην Eurovision. Ούτε είχε πει με να θέλει αυτό. Να βλέπει κόσμο, να βλέπει σκηνικά. Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Μάλλον θα κερδίσει ο γορίλας που πλαισιώνει τον Φραντσέσκο Γκαμπάνι. Η Ιταλία θα κερδίσει φέτος και θα είναι με ένα γορίλα πάνω στη σκηνή αυτός και θα χορεύει. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλύτερα το Σαββάτο. Μ' άρεσε πολύ ο παρουσιαστής, ο μελαχρινός κούκλος και δουλεύει σε πρωινό. Τρεις άντρες πρώτη φορά. Σε πρωινό. Είναι πρώτη φορά θες. Πολύ ωραία, παιδιά. Σε πρωινό δουλεύει. Ξαφνίστηκες και μετά. Με το καλό. Και άλλη παρέα πιο γκράντε. Εμείς είμαστε. Όχι, αν είναι τρία αγόρια θα πάμε. Θα χτίσουμε μια τέτοια. Ακριβώς. Χαμός το Κίεβο. Χαμός το Κίεβο. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες στο Survivor. Άστα, κορίτσι, άστα. Είχαμε. Νεύρα.